τους αγαπητούς φίλους του Γενικού Γραμματέα, με τον οποίο έχουμε υποδειγματική συνεργασία. Ο κ. Ζώβος είναι φίλος και συμφοιτητής, μέλος της Επιτροπής, και ο κ. Πρόεδρος του ΕΚΑΒ είναι εδώ για να συζητήσουμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Βρισκόμαστε σε καθημερινή επικοινωνία και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε μια τόσο δύσκολη περίοδο. Πράγματι, έχουμε μια τακτική επικοινωνία με τον κύριο Δήμαρχο. Έχουμε έρθει με το κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας για να συζητήσουμε την κατάσταση όπως εκτελήσεται στον νομό. Πάντα έχουμε επικοδημοτικές συζητήσεις, μαθαίνουμε όλοι και πιστεύω ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά. Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί ιδιαίτερα για την Ήπειρο, κύριε Γενικέ? Υπάρχει μια αύξηση στα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, την οποία την παρακολουθούμε πολύ στενά. Είμαι βέβαιος ότι οι υγειονομικοί σχηματισμοί είναι έτοιμοι και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να προσέχουμε, να λάβουμε τα μέτρα μας. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είμαστε στα τελευταία στάδια, ελπίζω, της πανδημίας. Και είναι κρίσιμο να μην κάνουμε λάθη για να κρατηθεί και η οικονομία ανοιχτή και ο νομός και να μην ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα. Αυτή είναι η στόχευση. Ωραία. Μία τελευταία ερώτηση. Επειδή έχουμε κάποια κρούσματα σε υγειονομικούς στη δική μας περιοχή, στο νοσοκομείο Χατζικώστα, αυτό είναι κάτι που δημιουργεί έναν μεγαλύτερο προβληματισμό στο Υπουργείο για το πώς μπορεί να χειριστεί αντίστοιχες καταστάσεις? Το λέμε σε όλα τα νοσοκομεία ότι ο εμβολιασμός των υγειονομικών πρέπει να προχωρήσει για να αποφευθούν τα κλάστερ στα νοσοκομεία. Ξέρουμε ότι το νέο στέλεχος είναι πιο μεταδοτικό, άρα είναι πολύ πιο σημαντικό να προχωρήσει γρήγορα ο εμβολιασμός των υγειονομικών και αυτό θα βοηθήσει το σύστημα υγείας να αντιμετωπίσει και αυτό το νέο κύμα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό είμαι εδώ με τους συνεργάτες να συζητήσουμε και με τα δύο νοσοκομεία πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού των υγειονομικών. Έτοιμος, τα δύο νοσοκομεία έχουν προετοιμαστεί. Είμαστε σε τακτική επικοινωνία με τους διοικητές, τον κύριο Κόβο, αντισυνοδοχεία της επικοινωνίας και την Επιτροπή. Προφανώς η κατάσταση είναι δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη που παίζει, γιατί εδώ τώρα που μιλούσα το μεσημέρι, το απόγευμα στο Πανεπιστημίο, έχουμε κτίξει μόνο 2-4 κλινικές και η ερώτητα είναι περίπου 2.